Ότι ζητείτε με, ουκ είδητε ότι αντι στο πατρός μου δι είναι με. Αδερφοί μου, σήμερα μας εξίωσε ο Πανάγαθος Θεός να φτάσουμε στο νέο έτος. Και πρέπει οπωσδήποτε να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Τι έπρεπε να κάνουμε εις το παρελθόν και δεν το έκαναμε. Τι έπρεπε να εφαρμόσουμε και δεν το εφαρμόσαμε. Να αναμετρήσουμε τον εαυτό μας για να δούμε εάν επράξαμε το καθήκον μας εις το παρελθόν και τα ελλείποντα να τα πληρώσουμε εις το μέλλον. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός έφτασε στο σημείο το οποίο αρχίσαμε το Θείον Κήρυγμα. Κατέτοζε, λέγει, οι γονείς αυτού επήγαιναν στα Ιεροσόλυμα και εόρταζαν το Πάσχα, δηλαδή την ημέρα κατά την οποία διήλθαν διαμέσου της θαλάσσης. Αυρόχης ποσί, αυτό ονομάζεται Πάσχα. Και εις τα Ιεροσόλυμα έμειναν όλη την εορτή. Έφτασε η ώρα για να επιστρέψουν. Τότε σχημάτιζαν καραβάνια, δηλαδή πολλοί προσκυνητές μαζί, για να μην επιτίθενται οι ληστές εναντίον των. Αφού επέρασε μία ημέρα, οδός ζήτησε η Παναγία μας με τον Ιωσήφ τον Χριστό, ο οποίος ήταν τότε 12 ετών. Τον ζήτησαν μεταξύ των γνωστών, λέγει, και των συγγενών, οι οποίοι όδευαν προς την Παλαιστίνη. Δεν τον βρήκα και κατελήφθησαν από αγωνία, από φόβο και επέστρεψαν αμέσως στα Ιεροσόλυμα και αναζήτουν αυτόν δεξιά και αριστερά και δεν τον έβρισκα. Αφού πέρασαν τρεις μέρες, την τρίτη ημέρα τον βρήκαν στον ναό του Σολομώντος μεταξύ των σοφών, των γραμματέων και των φαρισαίων του λαού και ερωτούσαν και απαντούσε χωρίς να μπορούν αυτοί να απαντήσουν. Και λήφθησαν από αγωνία και έλεγαν στην ηλικία που είναι αυτό το παιδάκι πώς γνωρίζει τόσα πράγματα. Πού να εγνώριζαν ότι αυτό το παιδάκι είναι το Θεός ο οποίος δημιούργησε τα πάντα. Μέσα σε αυτήν την αγωνία βρέθηκε η Παναγία μας μπροστά στο παιδί της και του λέει «Τι ούτως επίσας ημί, τι είναι αυτά που μας έχεις κάνει», του λέει. «Εγώ και ο πατέρας σου ψάχνουμε να σε βρούμε». Και απαντά ο Κύριος μας «Τι ούτως
επίησα που κίνδυνε ότι εν της του πατρός μου διήνεμαι. Δεν γνωρίζετε ότι πρέπει να είμαι στο σπίτι του πατέρα μου. Εδώ έχουμε ένα σημαντικό σημείο γνωρίζοντας ότι πρέπει να έχουμε μπροστά μας την πραγματικότητα ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, ο Θεός ο αληθινός. Όταν λέγει ότι είμαι στο σπίτι του πατέρα μου και δεν είπαινε στο σπίτι του Ιωσήφ, είναι αυτό το σημείο ότι ξεχωρίζει πλέον ποιος είναι ο πατέρας του. Ο πατέρας του είναι ο Θεός και κατέβηκε από τους ουρανούς για να σώσει τον άνθρωπο. Μέσα σε αυτήν την αγωνία ότι έπρεπε να τον έβρουν στο σπίτι του πατέρα του, δηλαδή στον ναό, ο Κύριος μας έδωσε την απάντηση η οποία έπρεπε να δώσει. Το σπίτι εκείνο ήταν το σπίτι του πατέρα του, δηλαδή το δικό του σπίτι. Οι γονείς δεν μπορούσαν να καταλάβουν τα λόγια τα οποία έλεγε. Και φεύγουμε από αυτόν τον ναό τον οποίον ο Κύριος μας έλεγε ότι είναι δικός του, για να μεταβούμε σε ένα άλλο ναό. Έναν άλλο ναό ο οποίος είναι παντέλιος. Ένας άλλος ναός ο οποίος είναι ζωντανός. Ένας άλλος ναός ο οποίος φέρει όλα όσα ο Θεός έδωκε στον κόσμο τούτο. Και ρωτά ο Απόστολος Παύλος και λέγει, ουκ είδετε ότι ναός Θεού εστε ζώντος και ο Θεός εν οικίαν ημίν. Δεν το γνωρίζετε, λέγει, εσείς ότι είστε ένας ναός του Θεού? Δεν το γνωρίζετε ότι εσείς είστε το χτήμα του Θεού, το οποίο σας εξηγόρασε με το αίμα του ο Κύριος? Δεν γνωρίζετε ότι εσείς είστε ναός ζώντος Θεού? Αδερφοί μου, άραγες γνωρίζει ο κόσμος ότι είμαι ένας ναός του Θεού? Γνωρίζουν οι πιστοί χριστιανοί ότι είμαι ένας ναός του Θεού? Και τι είπε ο Θεός? Προσπαθήστε, λέγει, τον ναό μου να μην μου τον διαφθείρετε. Ήτις τον ναό του Θεού φθέρει τούτον ο Θεός. Εάν τον ναό μου τον οποίον εξηγόρασα με το αίμα μου δεν τον σώζετε και δεν τον διαφυλάτετε και δεν τον διατηρείτε, αλλά τον ρίχνετε στην αμαρτία και στην καταστροφή, εγώ θα σας ρίξω ενωρίτερα στην καταστροφή. Ναι, αδερφοί μου, εμείς ναός Θεού εστε ζώντος και ο Θεός εν οικίαν ημίν. Κατοικεί μέσα μας ο Θεός. Και πώς τολμάς, αδερφέ μου, πώς τολμάς, αδερφή μου, να πράξεις κάτι το κακό εναντίον του ναού του Θεού? Ήτις τον ναό του Θεού φθέρει τούτον ο Θεός. Πόθενεν ημίν όλα όσα έρχονται για να μας καθοδηγήσει ο Θεός μας εις επιστροφή. Από πού έρχεται η χάλαζα, από πού έρχονται οι πλημμύρες, από πού έρχονται τα δυστυχήματα, από πού έρχεται η ασθένεια η μεγάλη, από πού έρχονται τα νοσοκομεία να είναι γεμάτα από ασθενείς και να πεθαίνουν ικανοί? Διότι λέγει, κοινωνείται το σώμα μου και το αίμα μου ανάξια. Δεν έχετε φόβο όταν πλησιάζετε να κοινωνήσετε το σώμα μου και το αίμα μου? Δεν φοβήστε, δεν με βλέπετε και τρέχετε
με το στόμα ανοιχτό, με το στόμα το οποίο βρωμάει από πολλά και διάφορα, τα οποία ούτε στην αριθμός ούτε δύναμη να τα πω αυτήν τη στιγμή. Το στόμα αυτό ούτε το πλένετε το πρωί, τουλάχιστον που θα έρθετε να κοινωνήσετε, ούτε το σταματάτε το στόμα αυτό να βλασφημεί τον Θεό και την Παναγία μας και έρχεστε να κοινωνήσετε το σώμα και το αίμα μου. Ουχίδετε ότι εμείς ναός Θεού εστε ζώντος, και αν ο Κυριός μας ευρέθηκε εις τον ναόν του εις τα Ιεροσόλυμα και είπε εις τον Παναγία μας και τον Ιωσήφ ότι τούτο είναι το σπίτι του Πατέρα μου, πόσον μάλλον για μας που έδωκε το αίμα του και θυσιάστηκε για να μας σώσει. Αδερφοί μου, με τη χάρη του Θεού τούτος ο χρόνος πρέπει να είναι καθαρός, διότι δεν γνωρίζομαι τι θα έρθει επάνω μας. Άρχισαν οι φοβέρες, άρχισαν οι πειρασμοί μεγάλοι, άρχισαν να μας ειδοποιούν ότι θα μας βάλουν φυλακές, θα μας βάλουν σίδερα στα χέρια, θα μας βάλουν πολλά και διάφορα εάν δεν υποκύψουμε. Πού? Εις τον Αντίχριστο. Εάν δεν υποκύψουμε εις την πλάνη του Αντιχρίστου, μας φοβερίζουν από παντού. Θα πάρετε, λέγει, την κάρταν του πολίτη, και αν δεν την πάρετε δεν θα έχετε ούτε να φάτε ούτε να πκείτε. Ναι, αδερφοί μου, αυτά τα είπαμε πολλές φορές, τα επαναλαμβάνουμε και πάλι. Ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθυμών. Και δεν θα δώσουμε την ψυχή μας στον Αντίχριστο για να φάγουμε φαγητό. Μπορεί μια κουταλιά με τη μεγάλη τη σούπα στο κουτάλι, μια κουταλιά λάδι, σε κρατά όλη την ημέρα. Και λίγα χορταράκια από τη γη, αυτά είναι αρκετά. Και μια ελιά να είναι, αυτά είναι αρκετά. Δεν θα δώσουμε την ψυχή μας στον Αντίχριστο με το να μας φοβερίζει και να μας λέγει θα μας βάλει στα σίδερα και στις φυλακές. Δεν θα δώσουμε την ψυχή μας στον Αντίχριστο με το να φωνάζουν να υποκύψουμε στις απαιτήσεις. Αδερφοί μου, στόμα καλό, στόμα με τα φόβου, εμείς ναός Θεού είστε ζώντος και ο Θεός ανοικία εμείς. Μείνετε μαζί μου, λέγει ο Κύριος, να είμαι και εγώ μαζί σας. Μείνετε με θυμόν και εγώ μαζί με σας. Θεέ μου, μείνον με θυμόν, ότι προς εσύ πέραν εστίκε και έκλεικεν η ημέρα. Μείνε μαζί μας, Κύριε, διότι έκλεισαν τα πάντα. Έρχεται η ώρα κατά την οποία θα αποφασίσουμε ή να αγαπήσουμε τον Χριστό ή να αγαπήσουμε τον Αντίχριστο. Έρχεται η ώρα κατά την οποία θα φανερώσουμε ποιοι είμεθα. Ή θέλεις το φως ή θέλεις το σκότος. Ή θέλεις το διάβολο ή θέλεις το Χριστό. Μείνον με θυμόν, Κύριε. Και εκείνος που μας είπε ιδού εγώ με θυμόν ημί πάσα στας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος και δεν θα σας εγκαταλείψω ποτέ, αυτός θα τηρήσει τον λόγο του. Μείνον με θυμόν, Κύριε, μη μας εγκαταλείψεις. Μείνον με θυμόν, μη μας αφήσεις μόνοι μας. Και αξίωσέ μας στον παρόντα κόσμο να ομολογήσουμε το όνομά σου το Άγιο και στην επουράνιο σου βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν.